του ασώτου Ιού δίδει μίαν επιτομή του μυστηρίου της οικονομίας, δηλαδή του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Ιού του Θεού, του Ιού και Λόγου του Θεού, η παραβολή του σπορέως δίδει το μέτρο των σχέσεων του Λόγου του Θεού που ενυνθρώπισε με τους ανθρώπους. Και πράγματι ο Θεός Λόγος ήλθε, αφού ενυνθρώπισε, να αποκαλύψει τον Πατέρα εις τους ανθρώπους. Το Κύριον έργον του Ιησού Χριστού αυτό ήτο, να αποκαλύψει τον αληθή Άγιον Θεόν, που είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Γι' αυτό λέγει ήλθα εις τον κόσμον, λέγει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή, για να φανερώσω το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι πιστεύοντες δια του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών να σωθούν. Γι' αυτό ακριβώς καθορίζει τη σωτηρία οι σχέσεις του Θεού Λόγου με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όταν θα ακούσουν τον Θεόν Λόγον, δηλαδή τον Λόγον του Θεού, τον Λόγον του Θεού, το πρόσωπον Λόγον του Θεού, όχι ως Λόγος ή το απρόσωπον, αλλά τον Λόγον του Θεού, τον προσωπικών Λόγων του Θεού, πώς θα τον αποδεχθούν, πώς θα σταθούν απέναντι στον Θεό Λόγον. Και γι' αυτό ο Κύριος είπε, βλέπετε πώς ακούετε, και τελειώνει την παραβολή του λέγοντας ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Εκείνος που έχει αυτιά, τι αυτιά, της ψυχής, πνευματικά, που τα πνευματικά αυτά αυτιά καθορίζουν την προαίρεση ως προς την θέση του ανθρώπου έναντι του Θεού, έναντι του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Προσέχετε λοιπόν, λέγει, πώς ακούετε. Δείχνετε την προσοχή σας, πώς ακριβώς ακούτε, με ποια προαίρεση δέχεστε εμένα, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν Λόγων. Και ο Κύριος είπε ότι υπάρχουν αυτές οι τέσσερις κατηγορίες των ακροατών του Θείου Λόγου, ή εκείνων που στέκονται απέναντι στον Θεόν Λόγων που ενυνθρώπισε. Είναι εκείνοι που είναι πορωμένοι, είναι εκείνοι, και οι πορωμένοι δεν δέχονται τίποτε, είναι εκείνοι που δείχνουν ενθουσιασμόν αλλά έχουν επιπολαιότητα και στον πρώτο πείρασμο απεμπολούν τον Κύριον, τον αρνούνται. Είναι εκείνοι οι οποίοι δέχονται αλλά οι μέρημνες, ο πλούτος και οι είδωνες, όπως ο Κύριος ο ίδιος ερμηνεύει την παραβολή αυτήν και μας δίδει το κλειδί της ερμηνείας, στο τέλος φτάνουν να αρνηθούν τον Χριστόν, δηλαδή πρακτικά να τον αρνηθούν, όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά, με αυτή την ίδια τη ζωή τους αρνούνται τον Κύριο. Και η τετάρτη κατηγορία, η οποία με υπομονή πολύ δέχεται των σπόρων των Θεών Λόγων και καρποφορεί καρποφορίαν εκατονταπλασία. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η παραβολή αυτή, αν θα έπρεπε κανείς να βαθύνει, θα χρειάζεται ο χρόνον πολύ για να την αναπτύξει. Πολύ θα επιθυμούσα να ανέπτυσα μόνον τον πρώτον στίχο της παραβολής, ο οποίος έχει έναν πλούτον θεολογικών. Εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού.
δημιουργείται μια ωραία παρήχηση αυτή η πρόταση με αυτό το «εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού», «ο σπύρον του σπύρε των σπόρων». Είναι μια ωραία παρήχηση, δεν κουράζει, αντιθέτως ευχαριστεί και προδιαθέτει τον ακροατή να ακούσει ποιος είναι αυτός ο οποίος εξήλθε να σπείρει τον δικό του το σπόρον. Αυτή η προτασούλα η μικρή που είναι και το προήμιο της παραβολής έχει τόσο πλούτο θεολογικών όπως σας είπα. Βεβαίως εκείνος που εξέρχεται είναι ο Θεός. Εξέρχεται για να σπείρει το δικό του τον σπόρο. Εξήλθεν ο Θεός. Από πού εξήλθεν? Από πού βγήκε ο Θεός? Ή το κάπου και βγαίνει. Αυτό σημαίνει εξέρχομαι. Κάπου είμαι και τώρα βγαίνω και παρουσιάζομαι. Είναι η έξοδος του Θεού προς τη δημιουργία του και πιο συγκεκριμένα προς τον άνθρωπο. Βεβαίως εφανερώθη στους αγγέλους ο Θεός την ίδια στιγμή που εξήλθε για να φανερωθεί στους ανθρώπους. Σημειώσατε το αυτό. Ο Θεός δεν είναι ορατός ούτε εις τους αγγέλους. Ποτέ. Οι άγγελοι δεν εγνώριζαν ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουν οι άγγελοι ποιο είναι το όνομα του Θεού. Είναι το σεσηγημένον κατά τον Απόστολον Παύλον μυστήριον χρόνης αιωνίης και αποκαλύπτεται τώρα εις τους ανθρώπους και δια των ανθρώπων, μεγάλη μας η τιμή, και εις τους αγγέλους και εις ολόκληρη τη δημιουργία. Έτσι η έξοδος του Θεού είναι κατεξοχήν η ενανθρώπισης. Είναι η έξοδος του Θεού, τι άλλο παρά η είσοδος του Θεού μέσα εις την κτιστήν του δημιουργία και η φανέρωσής του. Ω εκείνο το εξήλθε, ευδοκεί να εξέλθει. Πάντοτε ο Θεός εξέρχεται. Πάντοτε περιβάλλει με αγάπη τη δημιουργία του. Όταν είπε ο Κύριος κατηγορηθής από τους Εβραίους ότι εργάζεται το Σάββατον, είπε «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι, έως άρτη, έως τώρα δά, έως τώρα εργάζεται ο πατήρ μου». Από πότε? Από τον καιρό που είπε, και αυτό το είπε, είμαι εγώ ο λόγος, είπε «Γεννηθεί το φως και εγένε το φως». Από τότε ο πατήρ μου εργάζεται. Τι εργάζεται? Εργάζεται το έργο της προνοίας, της δημιουργίας καταρχάς και της προνοίας ύστερα, και συνεχώς και διαρκώς περιβλέπει, διαβλέπει την δημιουργία του, τη φροντίζει διαρκώς. Συνεπώς ο Θεός πάντοτε εξέρχεται. Η κατεξοχήν όμως έξοδος του Θεού είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Όταν πλέον ήρθε η στιγμή, τι μεγαλειώδες, μόνο αν συλλάβει ο άνθρωπος τότε θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να συλλάβει, ότι αυτός ο Θεός στο τέλος από την υπερβολική του αγάπη, από την περίσφυξη και των εναγκαλισμών αυτής της δημιουργίας του, ή το τόσο θερμός ή το τόσο ζέον σε αισθήματα, ας με επιτραπεί κατά άνθρωπον έτσι να μιλήσω, ώστε δεν άντεξε και ήλθε δια να περιβληθεί τη δημιουργία του και να εμφανιστεί και να υπεί «Δεν με γνωρίζετε, ήλθα να δείτε το πρόσωπό».
δείξον Κύριε ημίν τον Πατέρα, λέγε ένας μαθητής του, Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, εκείνος που είδε εμένα είδε και τον Πατέρα. Το πρόσωπο του Θεού το είδαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γιατί εγώ και ο Πατήρ ένας μένει. Αυτό λοιπόν το εξήλθεν είναι το μέγα μυστήριο της αγάπης του Θεού. Και γιατί εξήλθεν? Εξήλθεν με ένα σκοπό. Τους πήρε τον σπόρο αυτού. Να σπείρει τον σπόρο του. Τι έννοια έχει αυτό να σπείρει τον σπόρο? Η εικόνα είναι παρμένη από τη γεωργική ζωή, όταν ο Γεωργός το φθινόπωρο έρχεται να σπείρει στο χωράφι του τα σπέρματα που θέλει να σπείρει. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική και πολύ δυνατή, όσο και απλή και φυσική εικόνα. Ο σπόρος είναι ένα στοιχείο πολύ δυνατό. Αν θα έπρεπε κάποτε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι πιο εκλεκτότερο από όλα τα στοιχεία της ζώσης δημιουργίας. Λέγω ζώσης διότι είναι φανερό ότι η ζώσα δημιουργία υπερβάλλει της νεκράς δημιουργίας. Δηλαδή μια ζωή, ένα φυτό είναι ασυγκρίτως ανώτερο από τον λάμποντα ήλιον, ο οποίος είναι νεκρός, είναι νεκρή ύλη. Αν λοιπόν έπρεπε να απαντήσουμε στην ερώτηση τι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό, το πιο εκλεκτό και το πιο ταυτόχρονα μυστηριώδες στοιχείων της ζώσης δημιουργίας, τι θα απαντούσαμε? Θα απαντούσαμε είναι το σπέρμα. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη σοφία, πιο μεγαλύτερη καταπληκτικότερη δύναμη μέσα σε αυτό που λέγεται σπέρμα, σπόρος. Εξήλθεν του σπήρε των σπόρων αυτού, είτε εις το ζωικόν βασίλειον είναι ο σπέρμα, είτε εις το φυτικόν βασίλειον, ως σπέρμα πάλι λέγεται, ή σπόρος, πιο μεταγενέστερη λέξη. Όπως και αν το πάρετε, είναι μία καταπλήσουσα σοφία. Οι σοφοί όταν προσπαθούν να μπουν μες στα μυστήρια του σπόρου, εκπλήσονται. Θυμούμε κάποτε που έδωσε ένας γεωπόνος έναν ορισμό. Τι είναι ο σπόρος? Ο σπόρος είναι πλήρες φυτών δυνάμει. Πλήρες φυτών. Και όχι μόνο απλώς πλήρες φυτών, αλλά μέσα εκεί να υπάρχει όλη η γενεά η μετέπειτα των φυτών σε εκείνο των σπόρων. Πού ήταν η ανθρωπότητα? Βλέπετε πως οι άνθρωποι είναι τα. Πού είμαστε εμείς όλοι? Μέσα εις τον Αδάμ. Μέσα εις το σπέρμα του Αδάμ. Είναι ή δεν είναι καταπληκτικόν? Καταπληκτικότατον. Γι' αυτό ο Κύριος διαλέγει αυτό το καταπληκτικό στοιχείο που λέγεται σπόρος. Ήρθε, λέγει, να σπείρει τον σπόρον του, που σημαίνει ότι ερμηνεύων ο ίδιος εις τους μαθητάς του εις τον ευρύ κύκλο των μαθητών, όχι στους 12 μόνο, ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, να δείξει ότι ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος από σοφία και από δύναμη. Βλέπετε, υπάρχουν σπόροι, το πιο γερό στομάχι από το ζωικό βασίλειο είναι του πτηνού. Το πιο φοβερό στομάχι, πέτρες αγαπητοί μου αλέθη, το στομάχι του πουλιού. Και όμως υπάρχουν σπόροι που καταφέρνουν
να επιζήσουν χωρίς να υποστούν ουδε μίαν φθοράν από τα γαστρικά υγρά του στομαχιού του πτηνού, και να εξέλθουν και να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν. Για να δείξει την δύναμη και την ζωτικότητα που έχει ο Λόγος του Θεού, παρομοιάζοντάς τον ο Κύριος με σπόρο, έχει τόση και τέτοια δύναμη ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε ότι ο σπόρος φυτρώνει απάνω στα κεραμίδια και στην άσφαλτο. Αφήστε έναν δρόμο άσφαλτο στρωμένον, χωρίς να περάσουν κάρα και αυτοκίνητα και πεζοί. Ένα χρόνο, μόνο ένα χρόνο, όχι περισσότερο, θα ειδείτε ο δρόμος αυτός να βγάζει χορτάρι. Τα μάρμαρα φυτρώνουν, οι σκεπές με τα κεραμίδια φυτρώνουν, που σημαίνει ακόμα και στις πέτρινες καρδιές ο σπόρος του Θεού έχει τη δύναμη να φυτρώσει. Είναι τόση η δύναμη του σπόρου, είναι καταπληκτικόν. Αυτή είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη του Λόγου του Θεού. Εξήλθε λοιπόν να σπείρει, του σπείρε των σπόρων αυτού. Βεβαίως, λέει των σπόρων αυτού, το δικό του το σπόρο. Δεν πήρε αλότριο δισάκι, ξένο δισάκι, ξένο σπόρο. Ο Θεός σπέρνει το δικό του το σπόρο. Υπάρχει και αλότριο σπόρος, υπάρχει. Είναι του διαβόλου η σπορά, του διαβόλου η βοτάνη, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος. Είναι η αίρεσης, είναι η διαστροφή, είναι η αποστασία, είναι το ανάποδο, είναι το ψευδές. Αυτό είναι ο σπόρος του διαβόλου. Και όπως είπε σε μια άλλη παραβολή ο Κύριος, βγήκε να σπείρει κάποιος οικοδεσπότης, έσπειρε, αλλά τη νύχτα πήγε ένας κακός άνθρωπος και έσπειρε και το δικό του το σπόρο. Και άμα φύτρωσε το σιτάρι, φύτρωσαν και τα ζυζάνια. Αγαπητοί μου, ω αγαπητοί μου, σπέρνει ο Θεός, σπέρνει και ο διάβολος. Συνεπώς, πολύ ορθά είπε, εξήλθεν ο σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, τον δικό του το σπόρο, των γνήσιων, των καλών, των αληθή, εκείνον που θα βλαστήσει την αρετή, την αγιότητα, τη σωτηρία και την υιοθεσία εις τους ανθρώπους που θα σπαρεί. Εξήλθε λοιπόν, του σπήρε. Πού? Σε ποια χωράφια να σπήρει? Στο χωράφια του κόσμου τούτου, δηλαδή στις ανθρώπινες καρδιές, όπως λέγει ο Καβάσιλας. Ποια είναι τα χωράφια? Το χωράφι που ήρθε να σπείρει είναι το χωράφι της καρδιάς του κάθε ανθρώπου. Και όπως πολύ ωραία λέγει ο Θεοφύλακτος, ότι ο Θεός παίρνει πάντοτε, σπέρνει στις καρδιές, σπέρνει στη δημιουργία, σπέρνει στα καθημέραν γεγονότα, δηλαδή στην ιστορία. Προσέξτε παρακαλώ αυτά τα τρία σημεία που λέγει, που είναι αξιοπρόσεκτα, που λέγει ο Θεοφύλακτος. Πού σπέρνει? Πρώτα στις καρδιές των ανθρώπων. Με ποιο τρόπο? Με τη διδασκαλία. Αυτή τη στιγμή σπέρνεται ο Λόγος του Θεού. Ο ομιλητής δεν είναι παρά ένας από τους δούλους του μεγάλου αυτού σπορέως, που βοηθάει στο έργο, γιατί έτσι το θέλει εκείνος. Είναι μεγάλη τιμή αυτή και δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να τη σηκώσει και να την κρατήσει, αλλά έτσι το θέλει ο Θεός. Πώς να το κάνουμε? Και λέγει, πάρε εσύ αυτό το δισάκι με το σπόρο το δικό μου. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Και βγείτε να σπείρετε. Ο σπόρος είναι του Θεού. Αλλημονό μας, εμείς σαν δούλοι σταθούμε πονηροί και αλλάξουμε τον σπόρο.
Ό,τι είναι ευθύνη την αντιλαμβάνεστε. Ποια είναι απέναντι στο Θεό η δική μας η ευθύνη? Αν για μια στιγμή αλλάξουμε τον σπόρον και βάλουμε τον δαιμονικό σπόρον ή μια φούχτα δαιμονικό σπόρο μέσα στο σπόρο του Θεού, μην νομίσετε πως είναι σπάνιο αυτό. Δυστυχώς στην εποχή μας ως επιτοπλίστων έτσι γίνεται. Γι' αυτό ο λαός του Θεού σπέβδει να δεχθεί το σπόρο του Θεού καθαρόν, χωρίς να προσφέρεται με ζυζάνια. Αλίμονό μας, έχουμε φοβερή, τρομακτική την ευθύνη απέναντι στο Θεό. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, αγαπητοί μου, γίνεται μια σπορά στις καρδιές. Πώς ακούει ο καθένας? Τι είδους χωράφι διαθέτει? Πετρώδες και πατημένη γην? Απλώς κάποιες πέτρες να έχει το χωράφι? Ή ακόμη να φυτρώσουν αγκαθιές εκεί μέσα? Ή είναι ένα καλό χωράφι που ό,τι πέσει θα βλαστήσει και θα αποδώσει πολλή καρποφορία? Σας βεβαιώνω, εδώ εμείς στεκόμαστε θέατε ενός θαύματος. Να βλέπουμε από τη μια μεριά για τον ίδιο λόγο και για τον ίδιο χρόνο που εκφωνήθηκε ο λόγος του Θεού, να βλέπουμε ανθρώπους να μένουν αδιάφοροι, σκληροί, και ανθρώπους που να δέχονται τον λόγο του Θεού να συγκινούνται, να σπαράσεται η καρδιά τους, να είναι μία γη έφορος και να είναι χαρά Θεού αυτές οι καρδιές, και να βλέπετε την προκοπή, όπως και ο Γεωργός πηγαίνει και βλέπει κάθε τόσο τι γίνεται ο σπόρος που έσπηρε στο χωράφι του. Είμαι θα μάρτυρες, σας βεβαιώνω, αυτού του θαύματος ή της εξαφανίσεως του σπόρου ή της καρποφορίας του σπόρου. Τι υπέροχο πράγμα αυτό. Καταπληκτικό είναι. Αλλά είπαμε ότι ο Θεός παίρνει με το λόγο με τη διδασκαλία. Πόσες φορές μα ακούμε κήρυγμα, μα βιβλίο διαβάζουμε, μα κάποιος μας δίνει μια συμβουλή, όλα αυτά δεν είναι παρά η διαρκή σπορά του λόγου του Θεού, του λόγου δηλαδή του προσωπικού λόγου του Θεού μες στις καρδιές μας. Αλλά σπέρνει ο Θεός λόγος, όπως προηγουμένως σας είπα, και δια της κτήσεως. Όταν δεις τη δημιουργία και έχεις καθαρά μάτια, δεις το πιο μικρό λουλουδάκι, ένα πέτρωμα ή ένα έντομο, δεις κάτι σχέδια επάνω σε μια αράχνη ή σε μια μυγίτσα, βάλεις ένα μικρό φακό και δεις τι γεωμετρικά θαυμαστά σχέδια υπάρχουν και λες, τόση σπατάλη γεωμετρίας σε αυτά τα κτίσματα τα εφήμερα. Γι' αυτό είπε ο Πλάτων, ο Θεός αεί γεωμετρεί, πάντοτε γεωμετρεί. Τότε σου σπέρνει, αδελφέ μου, ο Θεός λόγος πάλι το σπόρο το δικό του, να σε αφυπνήσει και να σου πει ότι είναι σοφός, ότι είναι δυνατός, ότι είναι πλούσιος. Αν σ' αφήνει να έχεις περιορισμένα αγαθά υλικά, το κάνει για να σε παιδαγωγήσει, αλλά έχει πλούτον πολύ. Εσκόρπισε, έδωκε τη σπένιση, λέγει η Γραφή. Εσκόρπισε. Αν ο Θεός σκορπά αγαθά, το χέρι του Θεού δεν είναι φιδωλόν. Σε διδάσκει ακόμα και δια των καθημερινών γεγονότων, δηλαδή δια της ιστορίας. Πράγματι, πόσα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε? Λέμε, είδαμε εκείνο τον άνθρωπο πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε. Είδαμε τον εαυτόν μας όταν κάποτε κάναμε αυτό, τι πάθαμε, τι έγινε. Και έτσι τα καθημερινά γεγονότα διαρκώς να μας διδάσκουν. Δηλαδή διαρκώς ο λόγος του Θεού και δια των καθημερινών γεγονότων να μας διδάσκει τα πρέποντα, τα δέοντα. Πάντως, θα το ξέρουμε,
αν κάποτε παρεκκλίνουμε τόσο δά με μια πονηρή σκέψη, πονηρή σκέψη ή σαρκική ή φιλοδοξίας ή καιροδοξίας ή περηφανίας ή οτιδήποτε, μια τόση δά σκεψούλα, τόση δά, και αμέσως φάμε ένα σκαμπύλι από τον Θεό, αμέσως το δούμε ότι ο Θεός αμέσως μας τιμωρεί. Χαράς Ευαγγέλια, μας αγαπάει ο Θεός, δεν μας εγκατέλειψε, δεν μας άφησε, την ιδία στιγμή έρθει και μας τιμωρεί, όπως μια καλή μητέρα και ένας καλός πατέρας όταν το παιδί κάνει μια μικρή απροσεξία, περπατούν στον δρόμο, πήγαν σε ένα ξένο σπίτι και κάνει μια μικρή αταξία, αμέσως τα αρπάζουν από το αυτί και το φέρουν σε τάξη το παιδί. Τι σημαίνει, το παιδί αυτό έχει προκοπή? Ούτε τόσο δά δεν είναι ανεκτόν να παρεκκλίνει. Έτσι, αν ο Θεός αμέσως μας αρπάζει και μας τιμωρεί, ευχής έργων θα ήταν. Ωραίο, χαράς Ευαγγέλια σας είπα. Αληθινή ευλογία, που σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πράγματι πάντοτε να δεχόμεθα των λόγων του Θεού, ότι έχουμε αγαθήν προαίρεση. Έτσι, αγαπητοί μου, εγώ πιστεύω ότι μιλάω σε ένα λαό του Θεού που έχει αγαθήν προαίρεση, ότι είναι γη αγαθή. Τώρα, αν αυτή η γη αγαθή θα αποδώσει εκατονταπλάσια που λέγει η παραβολή, ή όπως λέγει άλλη η ιδία παραβολή, αλλά σε άλλο ευαγγελιστή, εξικονταπλάσια ή τριακονταπλάσια, αυτό δεν έχει σημασία. Θα καρποφορήσει. Και όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, λέγει το εκατονταπλάσιο ανήκει στους Αποστόλους, το εξικονταπλάσιο ανήκει στους Αγίους και το τριακονταπλάσιο στους μικρότερους Αγίους που είμαστε εμείς. Διότι κάθε πιστός είναι Άγιος, είναι το όνομά μας αυτό. Δεν είναι κάτι που πρέπει να πούμε εγώ Άγιος, μα είναι το όνομά μας. Έτσι μας λέγει η Αγία Γραφή, έτσι μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Ασπάσαστε πάντα στους Αγίους, εν φιλήματι Αγίο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι πρέπει και εμείς να καρποφορήσουμε. Έχω λοιπόν την αίσθηση και την συνείδηση ότι έχουμε ένα λαό του Θεού που έχει αγαθήν καρδία, ότι αυτή η καρδία όπως ακούει δέχεται και καρποφορεί. Εκείνη η τελευταία ειδοποίηση του Κυρίου στην παραβολή, ο έχονότα ακούει να ακουέτο, αυτός που έχει αυτιά να ακούει ας ακούει, εγώ πιστεύω ότι όλοι μας ακούμε. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, η παραβολή αυτή έρχεται να μας αφυπνήσει αλλά και να μας συνειδητοποιήσει τις καταστάσεις, τις διάφορες που υπάρχουν μέσα μας, μα και τη σχέση μας με το Θεό Λόγο που εξήλθε να σπείρει το δικό του το σπόρο. Έχοντες αυτήν την συνείδηση, ας αρχίσουμε να καρποφορούμε.